να φωνάξουμε και να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Παρασκευή Κατσαούνου, είναι η επίκουρος καθηγήτρια πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπροσωπεί την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον Υπουργό. Εκπροσωπώ την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ως επιεξαετία πρόεδρος της Ομάδος Προαγωγής Υγείας και Διακοπής Καπνίσματος της αντίστοιχης εταιρείας, αλλά απλά την χάνει να ήμουν και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας για τον ίδιο λόγο, της Ομάδος Ελέγχου του Καπνού και εκπαιδεύτρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Διακοπή Καπνίσματος. Με μεγάλη χαρά πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα μπορέσει να εφαρμοστεί ο νόμος και θέλουμε να βοηθήσουμε. Εκτός από το κομμάτι της πρόληψης που σαφώς εδώ και 10-15 χρόνια βοηθούμε και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικότατο και θα δείξει σε 20-30 χρόνια τα αποτελέσματα και φυσικά θα πρέπει να συστηματοποιηθεί, να επαυξηθεί και να επεκταθεί. Θα ήθελα να τονίσω το κομμάτι που δεν έχει τονιστεί μέχρι τώρα και πιθανά θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να με κάποιο τρόπο να φανεί σε αυτό το νόμο ή σε κάποιον άλλον που θα ακολουθήσει και αφορά τη διακοπή του καπνίσματος. Έτσι λοιπόν απλά η επιθυμία ή η οδηγία ή ο νόμος να διακοπεί το κάπνισμα είναι δύσκολο να αποτύχει ή να επιτύχει γιατί απλά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η εξάρτηση από την νικοτίνη είναι χρόνιο νόσημα και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της φαρμακολογίας που δείχνουν ότι η εξάρτηση σωματική από την νικοτίνη είναι μεγαλύτερη από άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες που είναι γνωστά πολύ εθιστικές όπως είναι η κοκαίνη. Έτσι λοιπόν ο ορισμός της εξάρτησης που λέει ότι ξέρω ότι κάτι μου κάνει κακό αλλά δεν μπορώ να διακόψω, εδώ και 10-15 χρόνια έχει πάρει με διεθνείς οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία συνδυαστική, συμπεριφορική και φαρμακευτική αγωγή με πολύ καλά αποτελέσματα, ασφαλέστατα αποτελέσματα και δυστυχώς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη μόνο ένα 5% των καπνιστών γνωρίζει και προστρέχει στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος που μπορεί να λάβει εξειδικευμένη και αποτελεσματική βοήθεια. Επιπλέον, ακόμα και στα νοσοκομεία που χαιρόμαστε ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση, ήδη στον Ευαγγελισμό που βρίσκομαι στις 24 έχουμε μια ημερίδα για να γνωστοποιήσουμε στους συναδέλφους το πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Και όταν λέω να εφαρμοστεί ο νόμος, εννοώ ότι κάποιος καπνιστής που είναι εξαρτημένος όταν εισαγάγεται σε ένα νοσοκομείο, το να διακόψει χωρίς να του παρέχονται θεραπεία υποκατάστασης, τον οδηγεί σε κίνδυνο με έντονο στερετικό σύνδρομο. Προς Θεού μην θεωρηθεί ότι έχω αντίρρηση, απλά θα πρέπει αυτά όπως υπάρχουν στον Ευαγγελισμό να υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία, δηλαδή να μπορεί να αντιμετωπιστεί το στερετικό σύνδρομο και να γνωρίζουν οι συνάδελφοι το ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι δόσεις των φαρμάκων που παίρνει, γιατί κάποιος που καπνίζει επαυξάνει τον καταβολισμό των φαρμάκων. Ο συνδυασμός λοιπόν της διακοπής του καπνίσματος φαίνεται ότι είναι ο μόνος που μπορεί άμεσα να επιτύχει τη μείωση των καπνιστών και η οποία πέρα από το ότι μας ενδιαφέρει στο ανθρώπινο επίπεδο λόγω της ιδιότητάς μας, φαίνεται ότι θα βοηθήσει και έχουμε ελπίδα να βοηθήσει και οικονομικά και ίσως αυτό σας ενδιαφέρει και αρκετά, με την έννοια ότι το υποτιμημένο κόστος για τα νοσήματα που οφείλονται στο κάπνισμα είναι πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Θέλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε ότι ήδη εδώ και 15 χρόνια κάνουμε σεμινάρια, έχουμε εκπαιδεύσει συναδέλφους και έχουμε 33 ιατρία διακοπής πιστοποιημένα από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί, γιατί δυστυχώς οι καπνιστές που θέλουν να διακόψουν προστρέχουν σε εναλλακτικά καπνικά προϊόντα και δεν γνωρίζουν την ιατρική μεθοδολογία που είναι ασφαλής. Και να μας βοηθήσετε να εκπαιδεύσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους, ώστε να παρέχουν όσοι δεν έχουν το χρόνο τη διάθεση να κάνουν ιατρείο διακοπής καπνίσματος, να παρέχουν την εξειδικευμένη βραχία συμβουλή που μέσα σε 3-5 λεπτά μπορεί να δώσει πραγματικά βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ σοβαρή παρέμβασή σας. Το 3,5 δισεκατομμύρια, πού το βρήκατε το νούμερο αυτό? Κυρία Κατσαούνου. Το 3,5 δις, πού το βρήκατε αυτό το κόστος? Λοιπόν, αυτά είναι στοιχεία του, από τη Δημόσια Σχολή Δημόσιας Υγείας, συγκεκριμένα από τον κύριο Θανασάκη. Έχουμε σε πολλές συνεντεύξεις τύπου δώσει τον τίτλο ότι μπορούμε να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα μόνο γι' αυτό και φυσικά μπορεί ο ίδιος και η Σχολή Δημόσιας Υγείας να σας τα παράσχει όποτε εσείς θελήσετε. Κυρία Κατσαούνου,
κάτι θέλατε να... Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη λίγο στην απάντηση. Σαφώς υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για νοσήματα αποκλειστικά οφειλόμενα, όπως στο κάπνισμα, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, που κατά 85% οφείλεται στο κάπνισμα. Και που το κόστος της νοσηλείας κάποιου καρκινοπαθούς, ευτυχώς βέβαια τώρα έχουμε καλύτερα φάρμακα, αλλά με την ανοσοθεραπεία μπορεί να φτάσει μέχρι και 15.000 το μήνα ευρώ. Το να δοθεί ένα κίνητρο, σαφώς πιθανά θα ήταν καλό, και μιλάω για κίνητρο και όχι για τιμωρία, γιατί δεν είμαστε τιμωρητική χώρα. Όχι εμείς, ούτε ο πληθυσμός. Με ανάλογη λογική, θα έπρεπε κάποιος ο οποίος τρέχει ή έχει πάθει ατύχημα επειδή έχει πιει αλκοόλ, να μην τον νοσηλεύσουμε, ή ένας διαβητικός που τρώει. Ιδίως στις εξαρτήσεις, γι' αυτό λέω, είναι καπνιστής, είναι εξαρτημένος. Πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να προλάβουμε, να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει για την πρόληψη του καπνού. Δεν επιτρέπεται κανονικά να υπάρχουν κέντρα πώλησης έξω από τα σχολεία. Υπάρχουν στις γωνίες. Δεν επιτρέπεται να αγοράζουν κάτω από 18 χρονών. Υπάρχουν. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος θα γίνει εξαρτημένος, πρέπει να τον βοηθήσουμε να διακόψει, όχι να τον τιμωρήσουμε. Και το να δώσουμε κίνητρα σε ασφαλιστικά ταμεία σαφώς είναι μια καλή ιδέα, αλλά θέλει πολύ προσοχή. Εντάξει, είναι νόσος. Δεν τιμωρούμε, να βοηθήσουμε. Αντικαπνιστικό είναι για τον καπνό, για τους καπνιστές. Οι καπνιστές είναι νοσούντες και θέλουν βοήθεια.